Ναι, μπορώ να πω ότι λίγο καθυστερήσαμε, γιατί η συμβασιοποίηση έχει γίνει πάνω από μήνα και ξέρετε ότι βάσει της συμβασιοποίησης η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ξεκινήσει εντός μηνός με τα έργα. Είχαμε κάποια θεματάκια στο να κλείσουμε, στο να χαλάσουμε την παιδική χαρά η οποία ήταν καινούργια, το καταλαβαίνετε, την αποξηλώσαμε με την ανάδοχο εταιρεία, όχι την ανάδοχο εταιρεία που έχει τον κήπο, αλλά με την ανάδοχο που μας κάνει τις παιδικές χαρές. Θα μεταφερθεί αυτή η παιδική χαρά και θα την πάμε στα γιαλούρικα, σας λέω κιόλας πού θα πάει, που εδώ και 7-8 χρόνια έχει ξυλωθεί από εκεί και θα τη βάλουμε έτσι όπως είναι αυτούσια, μας κάνει και ο χώρος. Η ανάδοχος εταιρεία ξεκινάει από ό,τι βλέπετε, έκανε την περίφραξη από αυτή την πλευρά. Αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη, έρχονται τα μηχανήματα και αν είναι υπεργολάβωση, αν είναι εταίρος, δεν γνωρίζω, αλλά η ανάδοχος εταιρεία ξεκινάει από την Πέμπτη κανονικά τα έργα. Σε πρώτη φάση βέβαια θα ξυλωθούν όλα τα δίκτυα, τα υπόγεια που υπάρχουν, από ίδρυυση, από ρευματοδότηση και οτιδήποτε άλλο δίκτυο, γιατί θα μπουν καινούργια, οπότε ξεκινάμε από εκεί και βεβαίως το έργο θα συνεχιστεί, έτσι απρόσκοπτα πιστεύω, μέχρι τον χρόνο που δίνει η συμβασιοποίησή του για υλοποίηση. Κύριε Ξανά, για να χωρικά με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν και περιμετρικά και εντός του δημοτικού κήπου, τι προβλέπετε? Κοιτάξτε, με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν επί της οδού Δημοκρατίας, ήδη είναι άδειες, μόνο το ΚΤΕΛ είναι, το αστικό, το οποίο έχουμε κανονίσει, γι' αυτό αδειάζει και το ο χώρος που έχουμε δίπλα στο Κιοσλεριάν, εκεί στη γωνία, γιατί εκεί θα γίνει και βάση της μελέτης που είναι για την ανάπλαση, θα γίνει ισοχή για να πηγαίνουν τα λεωφορεία να παρκάρουν, οπότε θα είναι απέναντι, οπότε το ΚΤΕΛ θα πάει από εκεί. Από την πλευρά λοιπόν της Δημοκρατίας δεν έχουμε άλλα καταστήματα που πρέπει να φύγουν. Έχουμε από την Πολυτεχνείου, που είναι τα δύο καταστήματα, αυτή τη στιγμή δεν μας εμποδίζουν. Είναι στην διαδικασία της εξέβρεσης και βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε με δικά μας καταστήματα αν τους κάνουν, στη διαδικασία εξέβρεσης νέων χώρων, οπότε πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους θα φύγουν και εκείνοι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο. Όσον αφορά την καφετέρια, ξέρετε ότι το κτίριο της καφετέριας δεν θα ξυλωθεί έτσι όπως είναι, θα γίνει μόνο μία ανακατασκευή, τέλος πάντων επισκευαστικές εργασίες. Έχουμε συμφωνήσει με τον επιχειρηματία που βρίσκεται μέσα ότι θα του αφήσουμε μία δίωδο από την πλευρά της Δημοκρατίας, η οποία θα είναι περιφραγμένη και θα μπορούν να πηγαίνουν, να μπαινοβγαίνουν δηλαδή οι πελάτες του, τουλάχιστον για όσο καιρό δεν θα χρειαστεί να φύγει και εκείνος. Και για αυτό το διάστημα συμφωνήσαμε να μην πληρώνει ενοίκια. Όταν χρειαστεί ένα δίμηνο, περίπου τρίμηνο, να βγει και εκείνος εντελώς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο, θα το δούμε αυτό και βεβαίως όσο διάστημα θα φύγει θα του δώσουμε παράταση, γιατί το συμβόλαιο του λύγει το 30, θα του δώσουμε παράταση τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται και βεβαίως για αυτό το διάστημα θα δούμε τη μείωση των ενοικίων και είπαμε ότι στην αρχή τουλάχιστον δεν θα πληρώνει καθόλου ενοικία. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Το έργο θα γίνει τμηματικά και βλέπουμε ότι έχετε κλείσει όλο το. Θα υπάρχει είσοδο στον κήπο ή θα... Κοιτάξτε, είσοδο στον κήπο για το κοινό δεν θα υπάρχει, γι' αυτό το κλείνουμε ολόκληρο. Το έργο θα ξεκινήσει τμηματικά. Σε πρώτη φάση σας είπα ότι δεν θα είναι τμηματικά, θα ξυλωθούν, θα γίνουν εξκαφές, θα ξυλωθούν όλα τα παλιά τα δίκτυα, ό,τι υπάρχει από δίκτυο, γιατί θα μπουν τα πάντα καινούργια. Κλείσαμε, μετά θα ξεκινήσω από το κομμάτι αυτό που είναι προς την πλατεία, γιατί βλέπετε την περίφραξη από εδώ, και θα ξεκινήσουμε τμηματικά στα υπόλοιπα. Αλλά σε πρώτη φάση θα γίνουν οι εξκαφές που χρειάζονται για το να βγουν τα δίκτυα τα παλιά.